Ευχαριστώ την αρχή για την ενημέρωση και το ρόλο των συναδέλφων. Η τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται κυρίως για να έχουν μια χρήματα εξασφαλισμένα. Έχει περάσει πλέον η περίοδος του πλασματικού, του ψεύτικου προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν, για να μπορούμε εμείς να κάνουμε ένα έλεγχο, δεν μπορούμε να βάλουμε εκτός προϋπολογισμού που είναι 100.000 να βάλουμε 10.000 να κάνουμε προκηρύξη. Αυτό έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν, και θα δείτε πάρα πολλά από εδώ και πέρα, πάρα πολλές τροποποιήσεις που θα έχουν σχέση με αυτά. Γιατί π.χ. έπρεπε να παίρνουμε 60.000 κάθε μήνα, πάρα κάθε. Έχουν περάσει ήδη 3 μήνες, δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Αυτά δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Γιατί τα είχαμε βάλει σε έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Άρα λοιπόν, τι κάνατε, έφτασε η τεχνική υπηρεσία με την οικονομική υπηρεσία και κυρίως με τον προγραμματισμό να βρει χρήματα τα οποία είναι εξασφαλισμένα να τα βάλουν και για αυτά τα πρέπει. Για τις παιδικές χαρές που είναι ο κύριος Κατσέκης, είχαμε 112.000 και δυστυχώς το τελικό οικονομικό κόστος που βγήκε για τις δύο που αφορά το πόλο η μία και η άλλη είναι στο είχε 148, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν πάρω καλά απ' έξω, χιλιάδες ευρώ. Άρα για πρώτα πρώτα συμπληρώθηκε. Για το άλλο από τις βελτιώσεις που είναι στο γήπεδο είναι για το ΤΑΤΑΡ. Για την ώρα που είναι 12.500 ευρώ. Θέλουμε να κάνουμε τον τράπεζο πριν. Έχουμε λίγο πάλι, θα το παράσαμε που τους έχουμε πάρει εδώ, μάλλον όχι, το κάναμε μία μελέτη και την έχουμε στήριξη για την ευρωπαϊκή της 100.000 ευρώ για να μας χρηματοδοτήσουν να κάνουμε αντικατάσταση ενός μέρους του χειρότερου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο στίγμα του κλασικού αθλητισμού. Και προσπαθούμε να μας το χρηματοδοτήσουν και περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Για τη Σόγια δεν είναι παραβάσει πέρσι. Δυστυχώς έμεινα στη μέση, πέθανε στο μέρος ο Στέμος που είχε αναλάβει. Είναι μόνος του Στέμος που είχε αναλάβει. Και πρέπει να κάνουμε κάποιες παραβάσεις. Έχουμε κάνει μία απουσία, είδε με την επικέντρο και χρειάζεται ένα ποσό της τάξης των 12.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, και στο πάρα πολύ θα τελειώσει. Το είχαμε κανονίσει, αλλά δεν έχει πέσει έξω τελευταία. Δεν έχει επισκέψει καθόλου. Οι περισσότεροι είναι της Σαμάρα. Όχι. Αλλά όχι, έχει αφήσει το δύο διοικητές στο τρίτο. Λοιπόν, για τη διαμόρφωση των κρατών. Εάν έχει περάσει σωστά και μου κόλλα, επειδή είχαμε βάλει ένα μικρό ποσό τη τάξη των 10.000 ευρώ, αν έχει περάσει, θα δείτε στον δρόμο ότι πέφτουν πάρα πολλές πέτρες. Δηλαδή είναι από τις βροχές και είχαμε βάλει ένα ποσό μικρό. Κανονίσαμε λοιπόν με την δημοτική ενότητα από το να επαναλάβει ένα ποσό ικανοποιητικό και φτάσαμε τα 40.000 ευρώ, εάν δεν κάνουμε λάθος. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα έργο σωστό και καλό σε δύο σημεία τουλάχιστον που έχουμε τις καθοριστήσεις. Πρέπει να ρυθμίσουμε στον κόσμο. Είναι και ένα καλό έργο που θα γίνει στην περιοχή. Για τη σύνταξη των πολεοδομικών εφαρμογών, αυτό το βάζουμε κάθε χρόνο. Ακούσατε τώρα που λέω ότι δεν κάνω λάθος και γι' αυτό φέρεται πάλι στον εσωτερικό πρόγραμμα. Για το θέμα των ΑΠΕ, τη συγκεκριμένη αυτό που αναφέρθηκε ο κ. Κόρδατζης, θέλω να ενημερώσω το εξής, ότι πρόσφατα έχει γίνει κατανομή. Τα χρήματα όμως στην οικονομική υπηρεσία της Δήμας δεν έχουν συγκεκριμένα. Για τη δημοτική ενότητα πλατεών έχουμε 196.158 εάν δεν κάνω λάθος για τη δημοτική ενότητα της που είναι για τα δημοτικά. Περιμένουμε να μας δώσουν οδηγίες πώς θα κατανεμηθούν. Αν θα σταθούν στους Δήμους ή αν θα περάσει η ΔΕΔΙΕ στους λογαριασμούς των δημοτών στις τοπικές κοινότητες όπου θα γίνουν οι απευθύνσεις των διευθύνσεις της δικιάς τους. Περιμένουμε. Σε αυτό το δηλαδή να βάλετε 150.200, είναι 300.000, δεν είναι εύκολα να βγάλετε το ποσό, είναι πολύ καλό. Και τα παιδιά τα λειτουργικά των τοπικών κοινοτήτων εκεί. Αν θα δώσουμε στους Δήμους, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες εργασίες, γιατί θα ξέρει τώρα και ο κύριος Καμπούσης, δεν βρήκαμε άκρη να δούμε πώς θα τα μοιράσουμε. Άρα περιμένουμε κάποιες οδηγίες. Κατά την άποψη τη δική μου, αυτό είναι λάθος. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μέσω του Δήμου εμείς κάθε μήνα και ξέρουμε πόσα χρήματα έχει καταναλώσει στη ΔΕΗ η τοπική κοινότητα που είχε τις δίδυνες που έγινε η οικογένεια. Και ξέρουμε ότι ξόδεψε
χιλιάδες ευρώ το χρόνο ή 50.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά θα μπορούσε να τα πληρώνει ο Δήμος και τα υπόλοιπα να τα έχει στην άκρη για κάποιο άλλο την επόμενη που θα είναι άξιο λόγο του χώρα. Αυτό δεν το πούμε. Yeah.